μεγάλος Νίκος Αλέπαντος δικαιώνεται, όπου ό,τι έχει πει έχει γίνει πράξη στον αγωνιστικό χώρο. Έβλεπα το μάτς με φίλους στη Μαρμίτα, κάναμε και ανάλυση, ψηλοανάλυση, εγώ έγραφα και κατέληξα ότι ο μεγάλος Νίκος Αλέπαντος δικαιώνεται όχι τόσο πολύ για τον Ολυμπιακό, όσο για την Άρσενα, όπου ό,τι έχει πει έχει γίνει πράξη στον αγωνιστικό χώρο. Τι ο Ζήλ Τεμπέλη έχει πει, τι μου Σταβίν Νταβίτ Λουίς Παπασταθόπουλο έχει πει. Είναι και αγύμναστος ο ΠΑΟΚ, Νίκο. Είναι προπονητής. Γράψε το αγύμναστο. Σου λέω άλλο θέμα, ρε Κώστα. Ρε Κώστα, δεν υπάρχει αγύμναστο. Κώστα, δηλαδή με συγχωρείς. Ποιον προπονητή θες τον κόσμο, ρε, να πάει εκεί. Ποιον θες, τον Μουρίνιο. Θα κάνει μπακάρα τώρα το Κωνσταντινίδη. Θα κάνει μπακάρα παραπάνω από ό,τι πάει ο Σκόνδρας. Σε ρωτά, απάντησέ μου. Δεν απαντάς. Θα κάνει δε μπακάρα αυτού δε. Αυτό είναι το μάξιμουμ. Ας την προπόνηση τώρα δεν έχει. Δίτερμα θες να κάνεις αυτό. Το... Δηλαδή εγώ τι βρήκα δηλαδή στον Ολυμπιακό στο 2-2 με το δούρο που με έφαγε. Τι βρήκα. Είχε φάει 7-0 έξω ο Προτάσου. Λοιπόν από τον Τιβάιο μου ξανέβαζε σέντρα. Τι θα λέω τώρα, δεν έχει ισχύ κατάσταση. Ας φέρε το παραμύθι ρε. Τη ισχύ κατάσταση μόλις παίζεις δίτερμα 2 μήνες είσαι έτοιμος. Λοιπόν, δύο μήνες βρήκε. Σου λέει ο άλλος τακτική δεν έχω λέει. Δεν σ' αρέσει να το δεις, γι' αυτό δεν μαθαίνεις Κωστάκι μου. Άντε πάμε να ρωτήσουμε. Πάρτινε να μάθεις. Άντε ρε τον Αλεβάντο, τώρα που είναι δίπλα μάθεις, ασχολείσαι τώρα με τη φυσική κατάσταση και με τέτοια. Έχει ένα πρόγραμμα που θα πάω Γκολάσα, δηλαδή θα του φέρει ο Μουρίνι να τον κάνει τον Γκολάσα μηχανή. Τώρα ο Νεμπόα, βγήκαν 5 δημοσιογράφοι, τι παιχταράς. Δεν τον βλέπεις ότι είναι μισοπλέμονας. Δεν τον βλέπετε. Δεν μαρκάρει. Πάτε τι, δεν μαρκάρει. Άσε μας τώρα, άσε μας τώρα. Έχει πιο ελεύθερη δημοσιογραφία. Ή ο δημοσιογράφος Τσαμπουκά. Ο δημοσιογράφος πάει σαν το χέστη. Φοβάται να μιλήσει ο δημοσιογράφος. Μου βγήκε ένας γορίλας, κανένας. Κάνα δώσε εντολή ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, της οποιαδήποτε ομάδος. Πιο καλά ήταν τότε. Α, σ' άρεσε. Μου λείπουν αυτά εμένα, ο Δημόπουλος να φωνάζει, να μπαίνουν μέσα οι πουγές του Αλέφαντου, το Πετρόπουλο, οι τα κάγκελα που ανεβαίνανε. Ο Βερόζο. Τι λέτε ρε, αυτά ήταν ωραία χρόνια. Αποστηρωμένα τώρα, με κάνει μήνυση, σε κάνω μήνυση, όχι με έπληξε, θα σε κάνω μήνυση, μπαίνει στο Facebook, θα σε δείρω. Τι να κάνει, ωραία χρόνια, στο λέω εγώ. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Θα γεια πρέπει σου, να Κώστα. Κάνουμε όλοι μας λίγο Κώστα, υποψηλή. Γρήγορα να σε δούμε πάλι. Για να το φτιάξουμε τηλεόραση φτιάχτα. Γιατί έτσι όπως είσαι τώρα, είσαι μάχημος αεροπόρος της ελληνικής αεροπορίας πάνω στη Βόρεια Κορέα. Το λέω, έτσι σε βλέπω. Είμαστε όμως αμπάβ, διαλύσαμε. Φέλα γιγάντα. Λοιπόν, μας κάνανε ρόμπα κάτω ατρόμητος. Ήταν εχθές. Μας έκανε fair play στο τέλος. Ναι. Γιατί έβγαλε τον Ναπολεόνι και έβαλε τον Παπάζογλου. Yeah. Σαν να τους λέει δηλαδή στο μεγάλο χώρο βάζω αργό 4-0, μην τους ξεφτυλίσουμε κιόλας και γίνει 6-7-0. Σωστός. Υποκύπτει ο άνθρωπος χωρίς να το θέλει και λέει ναι. Άρα κάνει και αυτός μνημονιακό κόμμα. Κάτσε ρε Κώστα, μισό λεπτό να σου απαντάμε. Αυτά είναι τρελά που λες. Είναι τρελά, δεν γίνεται αυτά. Να μου λες αηδία. Έρχεσαι εδώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι Ολυμπιακός. Άκου και κινδυνεύει ο πρόεδρος του Ολυμπιακός. Ναι. Θα πάω εγώ να ρίξω τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρο. Για ποιο λόγο. Ο Τσίπρας πάει. Κάτσε. Ο Τσίπρας πάει να κάνουμε διάλογο. Τα δικά σου τα τρελά. Τα δικά σου τα τρελά άστα. Αλλού. Ο Τσίπρας κάνει διάλογο. Και σου λέει κύριε αυτή τη στιγμή. Πάω Σόιμπλε. Δεν έχουμε αυτό. Δεν έχουμε κοινοτόμνα. Τάλε ιστορίες. Του λέει άλλος πάμε στον Πούτιν. Πάμε. Ναι. Ο Πούτιν δεν παίρνει, κάτσε να ακούσεις, δεν παίρνει τίποτε. Να πάει, πάει στον άλλον. Ναι. Έρχεται εδώ, θα ρίξει τον Έλληνα ψηφοφόρο, αυτοί οι γίγαντες και τους λες μαλάκες, τους Έλληνες. Μαλάκες εσύ, ε! Εσύ είσαι, ε! Καραγκιόζι, που θα πεις αυτούς, ψηφίζουν αυτοί, ε! Να μείνει, ε, να ζήσουν, ε! Στην Δραχμή πεθαίνανε, ε! Λαϊκισμό. Άιντε τώρα, δεν ξέρεις τι λες, αηδίες. Θα μιλήσουμε σωστά. Άιντε μπράβο. Μας επαλήψα λοιπόν.
Ραπτόπουλος από τη Θεσσαλονίκη. Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη μου. Ένας φοβερός. Μ' αρέσουν τα γυαλιά. Φοβερός σου λέω. Έτοιμος είσαι. Κωνστάκι. Α, έτσι, ε. Μαγνητάκι βέβαια. Μπράβο. Σήμερα αεροπορικό είναι αυτό. Σήμερα έκανα τζόκινγκ παραλία 5 χιλιόμετρα. Το είχα και έβλεπα το χρονόμετρο. Γιατί από κοντά είναι τσακ, το βάζω, ξέρω εγώ, 2,5 χιλιόμετρα, 15 λεπτά. Αυτό το έχει φτιάξει έτσι γιατί από τα νεύρα σου το ξέρει και δεν σπάει, ε. Δεν πιάνεσαι, ναι. Είμαι νευρικό, δεν κάνω, δεν έχω τα νεύρα. Θεωρώ τον Πανατολικό πολύ καλύτερη ομάδα. Ωραία. Δεν μου λες σε ποιο σημείο Αθήνα Θεσσαλονίκη θες να σε δέσουν, να σε βαράνε με αλυσίδες Λαμία Πανατολικό διπλό. Σε ποιο σημείο θες? Στρέλα κύριε Κώστα. Λες Λαμία Πανατολικό διπλό. Ναι. Από πού και σου? Είδα τις ομάδες και τις δύο. Α, ναι, δώρα σου μιλάνε. Από πού και σου? Ένας Πανατολικός. Θες παιδί μου εσύ, θες δέσιμο με τριχιά. Να σε βαρέσω να σε συνεφέρω. Να μία Πανατολικό διπλό μας λες. Καλά, τι λες. Από πού? Ποιος Πανατολικός? Υπάρχει αγρίνη ομάδα? Ποια ομάδα είναι? Πού? Και να πάει κάνει διπλό στη Λαμία. Εκεί η Λαμία. Ναι. Έλα ρε τώρα. Λοιπόν, εντάξει, να δούμε, λέει. Το ακούσαμε. Έχω σταματήσει 10 φορές ιδιωτική επιχείρηση να σε μαστιγώσουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν αντέχω άλλο. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Κωστή Ραπτόπουλο, τον οποίο περιμένουμε από το στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, να δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι εδώ, είναι εδώ ο Κωστής Ραπτόπουλος. Και έρχεται μια εκπληκτική τούρτα. Και λέω τώρα να του πω του Ραπτόπουλάρα, τι είναι αυτό ρε. Έτσι. Φοβερός ρε. Χρόνια πολλά. Ναι, εδώ κοίτα, όπας. Ωραίο. Δεν πειράζει, αυτό είναι. Αυτό είναι. Παιδιά, μην αρχίσετε χωρίς εμένα, έτσι είναι. Τι έκανες εδώ ρε. Τώρα. Εδώ. Καμός. Ναι. 3 Ιανουαρίου του 39. Εβέβαια. Τρομερό. Τι έκανε. Τρομερό. Πω, πω. Κάτσε, έλα, 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 κάτσε. Εδώ. Εκεί. Εδώ. Ρε το γίγαντά μου. Στο κόρνερ έρχεται. Εδώ. Πού, εκεί, εκεί. Εκεί, στα χαφ. Είναι τη Ραπτοπουλάρα, το γίγαντα. Τον ήρωα. Λοιπόν, εδώ. Πού θες να φέρει την τούρτα? Πού είναι την τούρτα? Εδώ είσαι. Εκεί καλά είναι. Καλά είσαι. Εντάξει. Άστινα, έλα κάτσε. Τα ξέρεις, μικρόφωνα και λοιπά. Καλώς ήρθες. Έκανα εξετάσεις. Ναι. 0,98 το ζάχαρο μπορώ να φάω. Εντάξει, μπορείς να φας. Είναι και η μέρα μπορώ σήμερα. Να φάω χοληστερίνες χαμηλές. Ας φάω σήμερα που είναι κουδία. Σε βλέπω δυνατό. Μάσε, παλίτσα λοιπόν.